Γεια σας. Σήμερα θα δούμε στα γρήγορα ένα βιντεάκι για το πώς μπορούμε να βάλουμε ένα μέγεθος ενός ποσού το οποίο θέλουμε η Airbnb να μας στέλνει στο λογαριασμό μας. Με αφορμή αρκετές ερωτήσεις που προκύπτουν λόγω του κόστους που χρεώνει η κάθε τράπεζα όταν υπάρχει κάποιο έμβασμα, η Airbnb έχει μια επιλογή που μπορούμε να ζητήσουμε αφότου συγκεντρωθεί ένα ποσό που εμείς θέλουμε, π.χ. 500 ευρώ, 600 ευρώ κτλ. Αυτά τα ποσά μόλις συγκεντρωθούν να μας τα στέλνει. Με αποτέλεσμα αντί να στέλνει σαν έμβασμα κάθε φορά που γίνεται μια κράτηση και έρθει ένα ποσό, και μας το στέλνει, να μπορούμε να μας τα στέλνει μαζεμένα για ένα χι ποσό. Προφανώς βολεύει, γιατί θα χρεωθούμε για αυτό το συγκεκριμένο ποσό μια φορά αυτά τα έξοδα τραπέζης, τα οποία μπορεί να είναι 2 και 3 και 4 ευρώ. Εν ολίγης, αντί να χρεωθούμε, ας πούμε, για μια κράτηση 80 ευρώ, η οποία θα γίνει ως έμβασμα και θα χρεωθούμε αυτά τα 3-4 ευρώ, μπορούμε να ζητήσουμε την Airbnb να μας στείλει μόλις μαζευτούν 500 ευρώ, 600, 700, ό,τι θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Και θα χρεωθούμε σαν έμβασμα αυτά τα 3-4 ευρώ για αυτό το ποσό και πάνω, μέχρι την επόμενη φορά που θα μαζευτούν πάλι αυτά τα ποσά. Θα δούμε εδώ τις κινήσεις, είναι πολύ απλές. Θα πρέπει να πάμε στο πεδίο της φιλοξενίας, της καταχωρήσης. Μεταχωρήσεις μετά θα πάμε στο ιστορικό συναλλαγών, στην δεξιά στήλη, από δεξιά τέλος πάντων. Στο ιστορικό συναλλαγών βλέπουμε αριστερά τη στήλη που μας λέει σχετικά με τις ειδοποιήσεις, με τις μέθοδοι πληρωμής. Εκεί θα επιλέξουμε τις προτιμήσεις πληρωμής οικοδεσπότη και στον επόμενο μετά πίνακα θα πάμε σε επιλογές. Εκεί θα επιλέξουμε τη ρύθμιση ελάχιστου ποσού πληρωμής οικοδεσπότη και μπορούμε να βάλουμε ένα ποσό όποιο θέλουμε εμείς. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ένα ποσό 700, ας πούμε. Και μόλις μαζευτούν αυτά τα χρήματα, μπορεί η Airbnb θα μας τα στείλει και θα χρεωθούμε από την τράπεζα για αυτό το συγκεκριμένο έμβασμα. Αυτά για σήμερα. Στα γρήγορα μια συμβουλή. Να είστε καλά. Αν θέλετε κάντε και εγγραφή στο κανάλι μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που λαμβάνω που μου στέλνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.